Number four. Which is Pauk, FC from Greece. 12. Versus number 12, SK Rapid Vienna. From Austria. Second last. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Αγιανούγκμπα. Γεωργιάδης. Στην περιοχή ο Γιάννου και ο Αθανασιάδης. Ανεβαίνει και ο Έτο. Πάει μόνο στο Γεωργιάδης. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 62. Με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Κράτησε την μπάλα ακριβώς όσο έπρεπε. Έκαναν κίνηση άλλοι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ στην περιοχή. Και του έδωσαν τον απαραίτητο χώρο για να σημαδέψει στη γωνία του Νιγηριανού τερματοφύλακα και να βάλει μπροστά την ελληνική ομάδα λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας στο μάτς στο Τελ Αβίβ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Γιώργο Γεωργιάδη. Οι υπόλοιποι τρεις έκαναν εξαιρετικά τη δουλειά μαζεύοντας γύρω τους όλη την πίεση και ο Γεωργιάδης στο 1-1 και χωρίς την απαραίτητη κάλυψη για τον τερματοφύλακα. Πέλκας έκανε κίνηση ο Αθανασιάδης και του ανοίγει διάδρομο, ανεβαίνει και ο Ρομπέρ, ο Γάλλος για τον Αθανασιάδη, 2-0! Πάρα πολύ ωραίο γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 72. Συνδυασμένη ενέργεια με Πέλκα, Ρομπέρ και τελικό αποδέκτη τον Αθανασιάδη για το 2-0 της ελληνικής ομάδας που 18 λεπτά πριν το τέλος στέλνει στο σπίτι τους Ισραηλινούς. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν σηκωθεί από τις θέσεις τους και αποχωρούν από το γήπεδο. Ξανά κρατάει την μπάλα ο Πέλκας, βλέπει την κίνηση του Ρομπέρ, αυτός τον Αθανασιάδη που δεν έχει πρόβλημα να νικήσει για δεύτερη φορά στο μάτς τον Αγιανούγκμπα και να δώσει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση από απόψε. Επειδή πανηγυρισμοί στον Πάδο του Πάου για το δεύτερο τέρμα τη ομάδα, αλλά και επειδή πανηγυρισμοί σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αφενός για τον πρώτο σκόρ τη περσινή σεζόν. Πάου δημιουργεί μια ακόμη παράδοση. Στα πρώτα μάτς τη σεζόν να κερδίζει εκτός έδρας με 2-0. Το έκανε πέρσι με τη Βαλερέγκα, το κάνει και φέτος. Απέναντι στην Μπνέη Γεβούντα. Αριστερό πόδι του Ρομπέρ θα πει ο Νιγηριανός, δεν θα συγκρατήσει την μπάλα του. Μάλλον για το Λίνο, ψιλοκρεμαστά για την ισοφάριση, πάνω στη γραμμή απομακρύνουν και το 1-1. Απομακρύνουν Ισραηλί, ο Αθανασιάδης όμως είναι εκεί και παίρνει την ισοφάριση στο πιο κέριο σημείο του δευτέρου 45 λεπτού. Στην πρώτη επίθεση ουσιαστικά του ΠΑΟΚ στην αιτία της Ευνέη Γεχούντα, στην πρώτη απειλή από πλευράς του δικεφάλου του Μωρά, έρχεται το 1-1 για τον δικέφαλο του Μωρά και την ομάδα του Γιώργου Νόμι. Για να δούμε το replay. Ο Αγιανούγκμπα θα βγει, θα απομακρύνει όπως όπως με τον Ιτζίδη να έχει προωθεί σωστά. Πάει να κρεμάσει την άμυνα της Ισραηλής ομάδας. Ο Λίνο προσπάθησε όπως όπως να αποσοβήσει το μοιραίο. Ο Έντρι τα κατάφερε προς στιγμήν, όχι όμως και από το σωστό πλασέ του Αθανασιάδη που έκανε το 1-1 στο 47. Ξανά εδώ και από την πίσω κάμερα. Ο αρχηγός είναι η Γεχούντα, ήταν στο σωστό σημείο, δεν μπορούσε να απομακρύνουν όμως τις παίκτες του όπως θα θέλανε και έτσι οι πανηγυρισμοί από πλευράς του Κουμάλο και του Αθανασιάδη με την γροθιά του Νοτιοαφρικανού προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ και σκεφτήθαν έτσι μετά και την αποβολή του Μενάσε. Έτο για τον Αθανασιάδη, 2-1, πάρε μπάλε. Λάθος εδώ. Στέφανος Αθανασιάδης με το δεύτερο του γκολ στο σημερινό παιχνίδι και τρίτο στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ. Πολύ γρήγορη ανατροπή μέσα σε λιγότερα από 7 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ μεταμορφώνεται και κάνει το 0-1-2-1 αφήνοντας τον Καστά να παρακολουθήσει από την άκρη του πάγκου το υπόλοιπο της επανάληψης. Ξανά η φάση. Με το ταχουνάκι και το δεξί του πόδι ο Αθανασιάδης υπογράφει την ανατροφή του ΠΑΟΚ και τον στέλνει μια και καλή στην αυριανή κλήρωση της Νιόρ για τα play-off του Europa League. Έτω από τα
Γιαννιάδης χωρίς να το σκεφτεί. Με τα τατουάζ να κοσμούν τα δυο χέρια του. Νούμερο του ΠΑΟΚ, ως ένα και τα γκολ του στο φιλενό παιχνίδι. Έτο, Αθανασιάδης για το Ρομπέρ, με τη μεγάλη περιοχή ψάχνει τον κόλο του Μάτο. Ο Γάλλος και θα το βρει. Το πανηγυρίζει, το είχε δηλώσει την επομένη της επιστροφής του ΠΑΟΚ από το Ισραήλ ότι θα ψάξει και το πρώτο του επίσημο γκολ το βρίσκει σήμερα λοιπόν στον επαναληπτικό. Ο Ρομπέρ που είχε δύο γκολ στα τέσσερα παιχνίδια προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, όπως και ο Γιάννου πηγαίνει κατευθείαν στον πάγκο, δέχεται τα συγχαρητήρια όλων. Ξανά εδώ η τελευταία φάση πόσο θα θυσιάζει σωστά τον Ρομπέρ. Στο σωστό timing ο Γάλλος θέλει την μπάλα στο βάθος της αριστερής γωνίας του Εγενούμπα και κάνει το 3-1. Ακριβώς. Παθανασιάδης, ο οποίος δύο γκολ σήμερα και μία assist στην ανατροπή του ΠΑΟΚ στην επανάληψη. Χαρούμενοι που θα τον έχουμε ακόμη ένα χρόνο μαζί μας και θέλω να βελτιωθεί πιο πολύ τη δυνατότητα του και πολύ πιο μεγάλο. Όπως φυσικά και στον Πέλκα, νομίζω ότι με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του Κώστα Λαγωνίδη θέλω να αφήσει τη φάση να κυλήσει έτσι. Σιγά σιγά με τον Αθανασιάδη να μην μπορεί, δεν νομίζω να μην το ήθελε κατά αυτόν τον τρόπο που του φύγει μπάλα, να την αφήσει να καταλήξει τον Πέλκα. Ο Πέλκας πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην Τούμπα ως ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι παίρνει τα πάνω του ακόμα περισσότερο εν ώψη ενός λαμπρού μέλλον που προδιαγράφεται για τον ίδιο. Ξανά εδώ η φάση. Γεωργιάδης από τα δεξιά αφήνει στον Αθανασιάδη που του παίζει ένα άσχημο παιχνίδι και ο Εγενούμπα λέει στον Πέλκα να χρηστεί σκόρερ έτσι όπως του σερβίρει την μπάλα στο πόδι του και αυτός με το δεξί του πόδι τον τιμωρεί και στέλνει την μπάλα στο βάθος της δεξιάς του γωνίας για πρώτη φορά σήμερα στην Τούμπα. Τα άλλα γκολ όλα για τον ΠΑΟΚ πήγανε στην άλλη πλευρά της εστίας του Νιγηριανού πορτιέρο της Ισραηλινής ομάδας. Δέστε και εδώ ξανά για τελευταία φορά το replay και τον πανηγυρισμό εδώ.